Φίλοι, φίλαθλοι, τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Κυριακή βράδυ 21 Ιουνίου του 1981 και η ποδοσφαιρική χρονιά κλείνει με τον 31ο τελικό του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Εδώ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο γήπεδο της ΑΕΚ, το Νίκος Γκούμας, μπροστά σε 30 και περισσότερες χιλιάδες θεατές, αναμετρώνται για πέμπτη φορά σε τελικό ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο Καζιμίρ Γκόρσκι επέλεξε τους εξής 11 για τον Ολυμπιακό σήμερα. Σαργκάνης, Κυράστας, Βαμβακούλας, Παπαδόπουλος, Νοβοσέλατς, Κουσουλάκης, Ορφανός, Νικολούδης, Λεμονής, Γαλάκος και Περσίας. Ο αρίσταργος Φουντουκίδης για τον ΠΑΟΚ, τους Φορτούλα, Γούναρη, Ιωσιφίδη, Σάλαμον, Τσίγκα, Δαμανάκη, Κερμανίδη, Γεωργόπουλο, Γκουερίνο, Κούδα και Κωστίκο. Το διαιτητικό τρίο αποτελείται από τρεις διαιτητές FIFA. Το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα της ομάδας Θεσσαλονίκης και η μπάλα στον Τσίγκα. Κλέβει ο Σίγκας, κλέβει ο Λεμονής από το Σίγκα. Προσπαθεί να μπει ο Λεμονής, πέφτει κάτω, ανατρέπεται. Να δούμε τι θα δώσει ο κύριος Λατάνος που λέει συνεχίστε. Είναι μια φάση που θα πρέπει να την ξαναδούμε. Φάνηκε ανατροπή μέσα στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει ας περάσουμε τώρα στην αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Σαν να βλέπουμε τη φάση, ο Λεμονής κερδίζει την μπάλα, είναι μόνος, ελίσσεται ωραία, προσπαθεί να μπει, τον παρακολουθεί ο Σίγκας. Δείχνει, επαναλαμβάνω, να τον ανατρέπει μέσα στην περιοχή ο Ιωσιφίδης και ο κύριος Λατάνος λέει παίζετε. Για να δούμε αν θα πραγματοποιήσει μπροστινή παλιά ο Κουσουλάκης. Γίνεται η μπάλα, κερδίζει μετά από κόντρα ο Γαλάκος, εντράρει, Δαμανάκης και αυτό γκολ. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ εντελώς απροσδόκητα και για εκείνον αλλά ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Θα ξαναδούμε τη φάση, είναι το 18ο λεπτό και εδώ οι έξαλλοι πανηγυρισμοί τόσο στις εξέδρες όσο και στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες του Ολυμπιακού που πανηγυρίζουν ένα πρόσμενο δώρο τους έκανε ο Γιάννης Δαμανάκης. Είδαμε την εκτέλεση του φάουλ, προσπάθησε ο Γαλάκος να φύγει από τον Σίγκα, ξέφυγε, σέντραρε σιρτά και προτού προλάβει να πραγματοποιήσει έξοδο και να μπλοκάρει προφανώς και θεωρώ ότι θα ήταν πολύ εύκολο για τον Φορτούλα να μπλοκάρει, ο Δαμανάκης παρεμβλήθηκε ενδεχομένως για να διώξει την μπάλα κόρνερ, δεν ξέρω τι, πάντως εκείνο που πέτυχε ήταν να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, ενώ εδώ έχουμε στον αγωνιστικό χώρο καπνογόνα και βεγγαλικά από τους οπαδούς. 1-0 το σκορ από το 18 για τον Ολυμπιακό. Γαλάκος στην εκτέλεση του φάουλ, σηκώνεται για κεφαλιά, εξαιρετική κεφαλιά ο Παπαδόπουλος. Η μπάλα αποκρούστηκε από εξίσου σωτήρια θα λέγαμε, ή μάλλον εξίσου εξαιρετική και σωτήρια απόκρουση του Φορτούλα. Εκτελείται το φάουλ. Σηκώνεται και πάλι ο προωθούμενος της φάσης, σε σχετικές, σε τέτοιες φάσεις, Σταύρος Παπαδόπουλος. Ο Φορτούλα την τελευταία στιγμή διώχνει σε κόρνερ. Είδαμε και δεύτερη και τρίτη φορά. Μουσιπίδη. Έχει χώρο αυτός, ψάχνει για ελεύθερο συμπαίκτη, βρίσκει τον Κερμανίδη, δεν οφσάει το Κερμανίδης, από εξαιρετικά καλή θέση το σουτ και κόρνερ ο Σαργκάνης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 52ο λεπτό να κάνει το 1-1. Θα ξαναδούμε τη φάση. Βλέπουμε τον Ιωσιφίδη που βρίσκει στον κενό χώρο τον Γερμανίδη, καλύπτεται αυτός, πραγματοποιεί το σουτ, σχετικά θα έλεγα ολιγορεί, δεν ευνηδιάζει τον κόσμος στην περιοχή του Φορτούλα. Τρεις παίκτες στο τείχος, ο Γαλάκος λίγα μέτρα φόρα, εκτελείται το φάουλ, σηκώνονται τρεις παίκτες, η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα του Φορτούλα και γίνεται το 2-0. Ορφανός πανηγυρίζει την επιτυχία μαζί με τους συμπαίκτες του αυτή τη στιγμή, την επιτυχία του δεύτερου γκολ του Ολυμπιακού. Εδώ ο κόσμος έχει στην κυριολεξία ξεσηκωθεί στις εξέδρες και ένας παίκτης του ΠΑΟΚ είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα, πάντως είναι αρκετή πάνω από τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ορφανός πανηγύρισε τον γκολ. Τελικά σηκώθηκαν τρεις παίκτες, εδώ ο Γιάννης ο Γούναρης που κάτι έχει κάτω από το μάτι του, έχει τραυματιστεί ελαφρά. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν και ο Γούναρης στην κυριολεξία έξαλλος με παράγοντα της ομάδας Γουναρική από τις διαμαρτυρίες του παίκτη του ΠΑΟΚ. Τώρα εκτελείται το φάουλ και ο ΠΑΟΚ αμέσως αντιδρά με τον Γιάννη Δαμανάκη και με την κεφαλιά του Δαμανάκη που πανηγυρίζει, μειώνει σε 2-1. Ξαναμπαίνει πολύ γρήγορα στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Δαμανάκη, του Γιάννη Δαμανάκη. Ξαναβλέπουμε εδώ, ο Γούναρης εκτέλεσε το φάουλ πολύ άνετα και χαρακτηριστικά θα έλεγα σηκώθηκε
Μη φρουρούμενο στην κυριολεξία, ο Δαμανάκης έπιασε μια εξαιρετική κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Σαργκάνη, έκανε το 2-1 και δείχνει, δίνει άλλο ενδιαφέρον στον τελικό. Εν πάση περιπτώσει, το άστρο του Τάκη Λεμονή λάμπει στο σημερινό τελικό και η ευκαιρία στη συνέχεια εδώ για την ομάδα του ΠΑΟΚ στην γρήγορη αντεπίθεση να δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο και μεγάλο πρόβλημα στο Σαργκάνη, την ίδια στιγμή που ο κύριος Βασάρας θεωρεί τον Βασιλάκο σε θέση. Τώρα βλέπουμε τον Γούναρη, ενώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Ολυμπιακό. Ο Κουσουλάκης έκλεψε την μπάλα από το Σίγκα, είναι έτοιμος να πλασάρει και κάνει το 3-1. Εντελώς ξαφνικά, μια επίθεση που δεν ήταν στα σχέδια, θα λέγαμε, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη σε εισαγωγικά, των παικτών του Ολυμπιακού. Μια επίθεση καθόλου καλά οργανωμένη, αλλά το λάθος του Σίγκα, η ετοιμότητα του Βαγγέλη Κουσουλάκη να κλέψει την μπάλα, να έρθει από πλάγια θέση, να δει τον Φορτούλα έτοιμο ή σχεδόν έτοιμο να πραγματοποιεί έξοδο. Βλέπετε, προσπαθεί ο Γούναρης, βρίσκει τον Σίγκα, κάνει αυτός την μπάλα από την εξαιρετική κίνηση του Κουσουλάκη που παρακολουθούσε. Ο Κουσουλάκης πλέον ελεύθερος μπαίνει στην περιοχή, έρχεται πλάγια θέση, βλέπει τον Φορτούλα να πραγματοποιεί και να μην πραγματοποιεί έξοδο, πλασάρει έξυπνα, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Ολυμπιακού και σίγουρα, εδώ μπορούμε να το πούμε, δίνει, χαρίζει με αυτό το γκολ και ο κύπελος στον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του έτοιμοι σε λίγο να δώσουν τις καθιερωμένες συνεντεύξεις. Κατακτά τον ντάμπλο Ολυμπιακός και είναι ο Σταύρος Παπαδόπουλος που αυτή τη στιγμή θα πάρει το κύπελο από τα χέρια του Προέδρου της ΕΠΟ, του κυρίου Βασίλη Χατζηγιάννη. Φυλά ο αρχηγός το κύπελο, το σηκώνει ψηλά και αποθεώνεται. Ο Ολυμπιακός που είναι η τρίτη ευρωπαϊκή ομάδα στη φετινή χρονιά μετά την πορτογαλική Μπενφίκα και την ολλανδική Αλκμαάρ που κατακτά το ντάμπλ. Τώρα ένας-ένας με τη σειρά. Ο Γαλάκος που θα σηκώσει το κύπελο. Ο Βαμβακούλας. Δέχονται τα συγχαρητήρια των επισήμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και οι υπουργοί, ο κύριος Ανδριανόπουλος, ο κύριος Σέβερτ, ο κύριος Κοντογιανόπουλος, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Στασινόπουλος, η σειρά του Νικολούδη, του Σαργκάνη, του Μίχου που ακολουθεί. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός ήταν δυνατός, ήταν αποφασιστικός με όλους ανεξαίρετα τους χρησιμοποιητές.